Θα ξεκινήσουμε με Θάσο και θα πάμε κουφονίσια. Έτσι, να σας βάλουμε ακόμα περισσότερο στο κλίμα του καλοκαιριού και αμέσως μετά θα ξετυλίξουμε και την επικαιρότητα. Πάμε στην Θάσο. Έχουμε βάλει και ένα ξεχωριστό τίτλο, βέβαια. Ταξίδι στη Θάσο, το Σμαράγδι του Βορείου Αιγαίου. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, να τον καλησπερίσουμε από Κρήτη. Να είστε καλά, Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας και να μεταφέρω τα χαιρετίσματα των κατοίκων της Θάσου στους κατοίκους της όμορφης Κρήτης. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξεχωριστό νησί, στις καρδιές όλων η Θάσος. Βρίσκεσαι στο Δημαρχείο αυτή τη στιγμή, για βάλτε μας περισσότερο στο κλίμα. Όχι, βρίσκομαι σε ένα παραδοσιακό κτίριο στην παραλιακή της πρωτεύουσας του νησιού. Βλέπω ότι φυσάει λίγο. Είμαι ακριβώς μπροστά στο παλιό λιμανάκι της πρωτεύουσας του νησιού. Όντως έχει αέρα, έχουμε ήλιο, αλλά με μία διάθεση του καιρού για βροχή, αλλά ελπίζουμε ότι θα την αποφύγουμε τελικά. Δήμαρχε, για πείτε μας, η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει για το νησί σας? Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει για το νησί μας. Βέβαια, είμαστε σε αργούς ρυθμούς. Πιστεύουμε ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, από εκεί και μετά θα έχουμε μία έτσι καλύτερη, μία καλύτερη κίνηση τουριστική. Τώρα έχουμε κάποιους τουρίστες, έχουμε Πολωνούς, έχουμε Ρουμάνους, έχουμε Γερμανούς. Βέβαια όχι στους αριθμούς που θα θέλαμε. Πάντα όμως καλύτερα από την περσινή χρονιά. Και ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε, αποφεύγω να μπω στον πειρασμό να κάνω συγκρίσεις με άλλες χρονιές. Η οποιαδήποτε αναφορά γίνεται πάντα σε σχέση με το 2020, γιατί και η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά ιδιαίτερη, πανδημίας, σωστά. Μια καλύτερη χρονιά βέβαια από την περσινή, αλλά νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση θα πρέπει να περιοριστεί στο 2020 και στο φετινό 2021. Δήμαρχε, εμβολιαστικά πώς έχει πάει η διαδικασία στην περιοχή σας? Εμείς εδώ έχουμε δύο εμβολιαστικές γραμμές, μία με το εμβόλιο της Pfizer και μία με το εμβόλιο της Johnson. Συμμετέχουμε στο σχέδιο Γαλάζια Ελευθερία. Είμαστε από τα νησιά πρωταθλητές. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 55% του πληθυσμού που έχουν εμβολιαστεί και στη Βόρειο Ελλάδα είμαστε οι πρώτοι με διαφορά στην εμβολιαστική διαδικασία και στο ποσοστό εμβολιαστέντων. Επιστρέφεται σιγά σιγά λοιπόν στην κανονικότητα και αυτό σημαίνει ότι επιχειρήσεις εστίαση στο λιανεμπόριο, τουριστικά καταλήματα έχουν ανοίξει στο σύνολό τους? Στο σύνολό τους όχι, ειδικά τα τουριστικά καταλήματα δεν έχουν ανοίξει στο σύνολό τους. Οι επιχειρήσεις όμως της εστίασης και του λιανεμπορίου είναι όλες ανοιχτές. Τα καταλήμματα όμως κάθε μέρα ανοίγει και μία ακόμη. Θεωρώ ότι από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι πλέον όλες ανοιχτές. Έχουμε κρατήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα? Είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και πολύ καλά κάνετε. Συγκρινόμαστε με στο 20, σε μία δύσκολη συγκυρία, σε μία δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, οι προκρατήσεις σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και έναν θετικό ιονό για την επόμενη περίοδο. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Έχουμε κρατήσεις. Υπάρχει η πρόθεση των τουριστών, τουλάχιστον από τις χώρες που συνήθως επισκέπτονται το νησί μας. Είμαστε ψηλά στη διάθεσή τους να έρθουν στο νησί. Παρά τα αυτά είμαστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί δυστυχώς ακόμη είμαστε μέσα στην πανδημία και ξέρετε ότι όλα αυτά από τη μία στην άλλη μπορούν αφενός να ανατραπούν και αφετέρου πολλές φορές είμαστε και, ας το πω, μέσα σε εισαγωγικά έρμεοι αποφάσεων ξένων κυβερνήσεων όπως αυτή της Μεγάλης Βρετανίας που λειτουργεί έτσι ανασταλτικά στον ερχομό των Βρετανών τουριστών. Οπότε ναι, μεν αισιόδοξος, γιατί τα πράγματα είναι σίγουρα καλύτερα και θα είναι καλύτερα από την περσινή χρονιά. Συγκρατημένα βέβαια, γιατί πάντα υπάρχει και ο παράγοντας τον οποίο δεν μπορούμε εκ των προτέρων να προσδιορίσουμε. Δήμαρχε, στηρίζεστε στους Βρετανούς, κάνατε λόγο, αναφερθήκατε στη Βρετανική αγορά. Όχι, τη χρησιμοποίησα ως παράδειγμα ότι κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της καλοκαιρινής κλίμα. Περίοδου. Σωστά. Έχουμε Βρετανούς τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, γιατί μας έχει επηρεάσει αρνητικά η συγκεκριμένη απόφαση με τις λίστες που κάθε φορά προσδιορίζει και αλλάζει η Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε όμως και γραφεία που είναι να φέρουν Βρετανούς τουρίστες και υπάρχουν και πολλές κρατήσεις. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτή την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης,
σήμερα που μιλάμε θα είχαμε αρκετούς Βρετανούς τουρίστες στο νησί μας. Η Θάσος είναι από τα νησιά ωστόσο που στηρίζονται και στον λεγόμενο εσωτερικό τουρισμό. Βέβαια, οι μεδαποί τουρίστες, οι Έλληνες, οι πατριώτες μας, πολύ απλά, αποτελούν και αυτοί ένα σημαντικό κομμάτι των επισκεπτών του νησιού μας. Και αυτούς φυσικά περιμένουμε να έρθουν, όπως έγινε και πέρυσι. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά η περσινή και αυτοί που ουσιαστικά ήταν και η πλειοψηφία των επισκεπτών ήταν οι μεδαποί Έλληνες τουρίστες, τους οποίους με χαρά φυσικά και φέτος τους περιμένουν. Μάλιστα, τι να ευχηθούμε καλή σεζόν. Επίσης, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Βέβαια. Σε όλα τα τουριστικά μέρη, σε όλη την Ελλάδα. Η χώρα μας χρειάζεται ένα καλό καλοκαίρι για πολλούς λόγους, αλλά και ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ακριβώς. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.